με την τακτική του ΕΟΔΗ να συνεχίζει να είναι ακατανόητη αναφορικά με την καταγραφή των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, το απόγευμα του Σαββάτου ανακοινώθηκαν τρία νέα θετικά κρούσματα στα Γιάννενα και ένα στη Θεσπρωτεία. Όπω ακριβώ έγινε όμω και με άλλα θετικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγε ημέρε, κανένα θετικό κρούσμα δεν προέκυψε στι αναλύσει που γίνονται στο Εργαστήριο Αναφορά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αναλύει τα δείγματα από τα νοσοκομεία τη Υπήρου και τη Λευκάδα. Ούτε προέκυψαν νέε νοσηλίε στο Πανεπιστημιακό ή σε άλλα νοσοκομεία. Στο εργαστήριο αναφορά εξετάστηκαν δεκάδε δείγματα στο πλαίσιο τη συχνηλάτηση των επαφών των δύο θετικών κρουσμάτων των Ιωαννίνων από τι αρχέ τη εβδομάδα και βρέθηκε ένα θετικό την Παρασκευή, όμω για αυτά του Σαββάτου το πιθανότερο είναι να ισχύει ό,τι ακριβώ και σε άλλε προηγούμενε περιπτώσει. Να εντοπίστηκαν δηλαδή σε άλλε περιοχέ τη χώρα και να χρεώθηκαν στα Γιάννενα και αντίστοιχα το ένα στη Θεσπρωτεία με βάση τον αριθμό του ΆΜΚΑ και την περιοχή στην οποία αυτό εκδόθηκε. Για το κρούσμα της Θεσπρωτίας δημοσιεύματα από την Ιγουμενίτσα αναφέρουν ότι αφορά σε νεαρό άντρα που διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Το προηγούμενο διάστημα μάλιστα, όπως ο ίδιος επιβεβαιώνει, σε ανάρτησή του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και ο αδερφός του. Τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ στην Ήπειρο διενεργούν ελέγχου μόνο στι πύλε εισόδου, στην Κακαβιά δηλαδή και στο λιμάνι τη Ιγουμενίτσα. Τα αποτελέσματα των οποίων δεν ανακοινώνονται λεπτομερώ, αλλά εντάσσονται στη γενική λίστα των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στι πύλε εισόδου. Εάν πάντω η τακτική αυτή του ΕΟΔΗ δεν αλλάξει, σύντομα θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα αναξιοπιστία των ίδιων των αποτελεσμάτων που ανακοινώνει, χωρί κανεί να γνωρίζει αν οι βρίσκονται στην περιοχή που καταγράφονται. Εάν έχουν τεθεί σε απομόνωση, εάν έχουν ελεγχθεί τα συγγενικά του πρόσωπα και το φιλικό και επαγγελματικό του περιβάλλον και φυσικά με ποια αποτελέσματα.